Ήθελα να πω είναι ότι οι παρεμβάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας στις διαδικασίες εκλογής του Πρόεδρου της Βουλής έχει δείξει ότι για το Προεδρικό και τους κυβερνώντες υπάρχουν οι επιθυμητοί και οι μη επιθυμητοί. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί ήταν ο κύριο Σιλούρης ο εκλελεγμένος Πρόεδρος της Βουλής. Ε, επειδή πρώτον αντιδιοντολογικά το Προεδρικό Παρενεύει στι εκλογέ του Πρόεδρου τη Βουλή και λέω είναι αντιδιοντολογικό γιατί υπάρχει αρχή τη διάκριση των εξουσιών. Η εκτελεστική εξουσία παρενεύει στι διαδικασίε τη νομοθετική εξουσία και μάλιστα με όρου πολιτική κοπιμότητα. Αν ήταν όμω ο κύριος Κυπριανού εκλεκτό του κυρίου Αναστασιάδη, τότε πάλι θα μιλούσατε για παρεμβάσει. Γενικά, εμεί είχαμε πει ευθύ εξ αρχή ότι. Το Προεδρικό δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην εκλογή του Προέδρου. Και αν θυμάστε, όταν λέχθηκε ότι ο άντρος Κυπριανού είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συζητήσουν την Προεδρία της Βουλής, εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι δεν πήγε το ακελ στο Προεδρικό για τις εκλογές του Πρόεδρου της Βουλής, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά τα κόμματα. Επομένως, θα το κατηγορηματικά αυτό κατηγορηματικά έχουμε πει και το, θα το πω και τώρα ότι εμείς δεν συζητήσαμε Θέμα Προεδρία τη Βουλή με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία συζητήσαμε το Κυπριακό. Εμεί ζητήσαμε την συνάντηση να ξέρουμε τι είχε γίνει ε, στην γνωστή υπόθεση του Βερολίνου, όπω ε, είχε κωδικοποιηθεί. Ε, και είχαμε πει ότι εμεί δεν συζητούμε με τον Πρόεδρο τα θέματα που αφορούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Θέλω όμω να πω επίση κάτι που δείχνει και το μέγεθο των πολιτικών σκοπιμότητων. Δεν είμαστε εμεί που είχαμε βάλει ω πλαίσιο πολιτικό την εκλογή του Προέδρου τη Βουλή. Το Κυπριακό. Οι κυβερνώντε έλεγαν ότι θέλουν έναν Πρόεδρο τη Βουλή που να μπορεί να στηρίξει την πολιτική του Προέδρου τη Δημοκρατία σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό. Εσεί, λοιπόν, πολλέ φορέ είχατε τονίσει ότι θα θέλατε να συνεργαστείτε με κόμματα που έχουν ω στόχο την επανένωση της Κύπρου. Επομένω, γιατί δεν κάνατε μια φορά την υπέρβαση. Και είναι εκεί η δική μα τοποθέτηση, αυτή η συνεργασία ε, αναπτύσσεται εντός και εκτός του Εθνικού Συμβουλίου και εμείς και τώρα έχουμε τη θέση ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι συνεργασίες για να μπορέσουμε να λύσουμε το Κυπριακό. Από εκεί και πέρα εμείς όταν κάναμε τις επαφές μας με διάφορα κόμματα και αφού είδαμε διαθέσεις και προθέσεις προβάλαμε την υποψηφιότητα του κυρίου Άντρου Κυπριανού που από ό,τι λένε και διάφορα στελέχη του Δημοκρατικού Συνεγερμού όπως ο βουλευτής του κ. Γεωργίου που έχει πει ανοιχτά ότι υποστήριξε την προοπτική του κυρίου, της εκλογής του κυρίου Κυπριανού, δυστυχώς, όπως είπε ο ίδιος, κυριαρχήσαν άλλες κοπιμότητες. Δεν δεχτήκατε ωστόσο να διαμοιραστείτε την Προεδρία της Βουλής. Ναι, ε, γιατί αυτό δεν προβλέπεται πουθενά και θα δημιουργούσε τεράστια ερωτηματικά γιατί τώρα πάμε και κάνουμε μια τέτοια συναλλαγή, γιατί περί συναλλαγής πρόκειται, παραβιάζοντας κάθε κανονισμό και κάθε διαδικασία, να βάλουμε τη λογική της εξημισίας Προεδρίας της Βουλής. Όπως mm -hmm. επίση είπαμε, ε, και θέλω να το πω και τώρα γιατί και κάποιοι συνεχίζουν να το κυκλοφορούν, ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ πρόταση για εκλογή του κυρίου Αδάμου στην Προεδρία της Βουλής και ξανά θέλω να το διαψεύσω. Και θέλω να κλείσω με μία δήλωση του εκπροσώπου τύπου του Δησίου από αυτό το στούντιο χθες βράδυ. Είπε, σας επέριψε ευθύνε στην ουσία, λέγοντας ότι το ΑΚΕΛ, θα χρησιμοποιήσω τη φράση του, έγειρε πίσω και περίμενε να συμβεί το μοιραίο. Εμεί εμείς κάναμε τις επαφές μας όπως είχαμε πει, δεν μπήκαμε σε παιχνίδια συναλλαγής είτε παρεδώσε. Ο συναγερμός έβαλε τον πύχη πολύ ψηλά αναφορικά με την εκλογή της Προεδρίας της Βουλής, συνδέοντας την με την πολιτική στο Κυπριακό και τελικά επειδή κυριάρχησαν οι σκοπιμότητες, έκανε αυτό που δημιουργεί τριμούς μέσα στο ίδιο το κόμμα. Άκουσα τη δήλωση του κ. Δημητρίου προηγουμένω, όπως άκουσα και δηλώσει άλλων βουλευτών του συναγερμού, ότι είχε επιλογή ο συναγερμό να υποστηρίξει τον κύριο Κυπριανού αφού εννοεί τα όσα λέει για το Κυπριακό αλλά πήγαν σε ένα πολιτικό ο οποίος απορρίπτει την ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού ε, νομίζω αυτό δείχνει Πόσο στάθηκε σε ζητήματα αρχών ο συναγερμό και τελικά τι κυριάρχησε στη δική του αντίληψη. Μάλιστα, να σα ευχαριστήσω για την παρέμβασή σα. Έχετε δύσκολο έργο από Δευτέρα. Θα έχουμε τον καταρτισμό των επιτροπών και ελπίζουμε ε, να. Θα δούμε... ήθελα να πω και κάτι αναφορικά με τι επιτροπέ. Εμεί από καιρό είπαμε, πολύ πριν τι εκλογέ, και καταθέσαμε και σχετική πρόταση, ότι πρέπει να υπάρξει ένα συγείρισμα στην πολιτική τη Βουλή, στι διαδικασίε τη Βουλή. Ε, ποτέ δεν τηρήσαμε. Και ο κανονισμό που ρυθμίζει τη λειτουργία mm -hmm. τη Βουλή και πολύ περισσότερο ρυθμίζει ποιοι έχουν δικαίωμα για προεδρία στι ε, κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Είχαμε καταθέσει τον περασμένο Νοέμβριο μία πρόταση. Εμεί θέλουμε πριν συζητηθούν οι προεδρείε να συμφωνήσουμε αναφορικά με την εφαρμογή του κανονισμού, είτε αυτού που υπάρχει είτε κάποιου άλλου που θα συμφωνήσουν τα κόμματα, έτσι ώστε να έχουμε μια γερή βάση Μάλιστα. πάνω στην οποία να λειτουργήσουμε. Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σα ευχαριστώ Εγώ πάρα ευχαριστώ. πολύ.